Δεν θα μακρηγορήσω μόνο για τη συγκεκριμένη τροπολογία θα αναφερθώ. Και μια και είναι εδώ και ο παρόν ο Υπουργός. Αν κατάλαβα, κύριε Υπουργέ, και από αυτά που γράφτηκε και από αυτά που είπατε, διατηρείτε επί της ουσίας την αλλαγή την οποία έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά ποιοι είναι οι πρώτοι οι οποίοι αποζημιώνονται σε περίπτωση πληστηριασμού. Παραμένουν οι τράπεζες και μετά ακολουθούν οι υπόλοιποι. Αυτό δεν αλλάζει. Επί της ουσίας τι κάνετε, κάνει μια ερμηνευτική δήλωση ότι για όσους πληστηριασμούς η διαδικασία έχει ξεκινήσει πριν την αλλαγή του νόμου, ισχύει το προηγούμενο καθεστώς, όπου οι εργαζόμενοι για τα δεδουλευμένα του και αυτά που διεκδικούσαν έχουν την προτεραιότητα από ένα πληστηριασμό. Αυτό δεν είναι, δεν φέρατε επί της ουσίας. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται, ενώ θα μπορούσατε, εφόσον λέτε ότι θέλετε να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, να αλλάξετε τη διάταξη και να επανέλθει το παλιό καθεστώς. Διατηρείτε, δηλαδή τι κάνετε, διατηρείτε επί της ουσίας την κατάπτυστη διάταξη, την απαράδεκτη διάταξη που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου προτεραιότητα έχουν οι τράπεζες και μετά όλοι οι υπόλοιποι, και απλά και μόνο ερμηνεύεται ότι για αυτές τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει πριν την αλλαγή αυτή ισχύει το προηγούμενο καθεστώς. Βεβαίως είναι θετικό, γιατί για μια σειρά εργαζόμενων όπως της ελευθεροτυπίας, οι πρώην εργαζόμενοι θα αποζημιωθούν με βάση την δικιά σας αυτή ερμηνευτική κύκλη, αλλά επί της ουσίας, για κάποιους που ξεκινάει τώρα τη διαδικασία, προτεραιότητα έχουν οι τράπεζες και όχι οι εργαζόμενοι. Παραμένει δηλαδή το καθεστώς αυτό το οποίο έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θα το στηρίξουμε αυτό το πράγμα, αυτή την ερμηνευτική δήλωση, αλλά θα τονίσουμε και πάλι ότι πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Και αυτό το ζήτημα θα επιμείνουμε, κύριε Υπουργέ, να έρθει η αλλαγή, ώστε να αποκαθίσταται το δικαίωμα των εργαζομένων, γιατί μιλάμε για δουλευμένα. Δεν μιλάμε για επιπλέον παροχές. Και αυτό πρέπει να έρθει στην πρώτη γραμμή. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Θα βρούμε τη σειρά. Άρα λοιπόν, με βάση αυτή τη λογική εμείς θα ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη τροπολογία, επιμένοντας όμως την ανάγκη να καταργηθεί η κατάπτυστη διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πολύ.